Ο κορονοϊός ήρθε όχι μόνο για να δοκιμάσει το σύστημα υγείας αλλά και τις αξίες της ελληνικής κοινωνίας. Το πάγωμα της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα, η απαγόρευση της κυκλοφορίας χωρίς κάποιο συγκεκριμένο λόγο και η πτώση τζίρου για μια σειρά από επιχειρήσεις έχει οδηγήσει στην ανεργία εκατοντάδες εργαζόμενους. Τα μεγαλύτερα θύματα είναι όσοι ζουν με το μεροκάματο, σε χειρότερη όμως μοίρα βρίσκονται οι ανασφάλιστοι, αυτοί που δεν θα λάβουν κανένα απολύτως βοήθημα από το κράτος, καθώς είναι εργαζόμενοι φαντάσματα. Τέτοιες περιπτώσεις επιχείρησαν να στηρίξουν οικονομικά πολίτες από το Διδημότυχο. Μοίρασαν δέματα με τρόφιμα σε πάνω από 120 σπίτια. Αναλογιστήκαμε περισσότερο τις οικογένειες, οι οποίες είναι οικονομικά ασθενέστερες, στο γεγονός ότι όλοι μας, προσπαθούμε να κάνουμε για να περάσουμε κάποιες μέρες επόμενες με τις απαγορεύσεις και με όποιες άλλες καταστάσεις δύσκολες οι οποίες θα περάσουμε και περνάμε. Αναλογιστήκαμε αυτές τις οικογένειες ότι δεν έχουν τα προστοζήν και τα κατάλληλα ας πούμε χρηματικά ποσά για να μπορέσουν να κάνουν κάποια τρόφιμα στην άκρη ώστε να μπορούν να έχουν και αυτοί όλες τις προμήθειες που χρειάζονται για να περάσουν αυτές τις δύσκολες μέρες. Την πρωτοβουλία ανέλαβε ο Παναγιώτης Φιδανάκης μαζί με άλλους ευαισθητοποιημένους πολίτες. Με τη βοήθεια χορηγών που πρόσφεραν τα είδη πρώτης ανάγκης, δημιουργήθηκαν τα δέματα που μοιράστηκαν από σπίτι σε σπίτι. Εμείς είδαμε για πρώτη φάση οικογένειες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχουν κανένα εισόδημα από πουθενά, είτε κρατική χορηγία, πρόνοια κτλ. Όπως και επίσης ανθρώπους οι οποίοι με ένα μεροκάματο που είχαν ως πρότινος, λόγω της κατάστασης αυτής που διαβιούμε και δεν μπορούν να κάνουν μεροκάματα, δεν έχουν τώρα πλέον προστοζήν, αλλά και γι' αυτό το λόγο επιλέχθηκαν. Όμως δεν επιλέχθηκαν όπως είπατε ακριβώς τυχαία. Πάντα ήρθαμε σε επαφή με τους τοπικούς φορείς των κοινοτήτων, τους προέδρους συγκεκριμένα και τα κοινοτικά τους συμβούλια. Επικοινωνήσαμε μαζί τους, ρωτήσαμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι οικογένειες οι οποίες χρήζουν τέτοιας βοηθείας και κάναμε μια κατάσταση η οποία στην αρχή πιστεύαμε ότι θα ήταν μικρή, αλλά όπως είδαμε ξεπέρασε και τα 120 άτομα. Στόχος της δράσης που υλοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες είναι η στήριξη με δωρεάν τρόφιμα και προϊόντα πρώτης ανάγκης σε οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουν κάποια τρόφιμα για το επόμενο διάστημα. Αυτές οι ανάγκες είναι μεγάλες. Σκεφτόμαστε να ξανακάνουμε ακόμη μία τέτοια κίνηση για να μπορέσουμε να δώσουμε και σε ανθρώπους που είναι πολύ χαμηλοσυνταξιούχοι και καταλαβαίνετε ότι πάλι δεν τους φτάνουν να μπορέσουν να κάνουν κάποια, ας πούμε, όπως λέμε, μια μικρή αποθήκη. Τα δέματα παραδόθηκαν στις τοπικές κοινότητες του Δημοτήχου και τους πολιτιστικούς συλλόγους και από εκεί παραδόθηκαν στους δικαιούχους. Ανάλογη δράση θα γίνει και το επόμενο διάστημα. Όποιος επιθυμεί να ενισχύσει την προσπάθεια μπορεί να έρθει σε επαφή με τον κύριο Φιδανάκη στο τηλέφωνο 697-490-5959. Η πρωτοβουλία δέχεται ήδη και όχι χρήματα τα οποία θα μοιράσει σε όσους τα χρειάζονται.